πάντα ζωγράφιζα. Το δημοτικό, το θυμόνται και οι συμμαθητές μου. Είχα ένα μικρό ταλέντο και νομίζω ότι με την πολλή δουλειά, με αφοσίωση, ότι έχω προχωρήσει λίγο παραπάνω από την αρχή, ας πούμε, ζωγράφιζα. Μ' αρέσει να ζωγραφίζω ρεαλιστικά. Δεν έχω κάποιο στυλ, κάποια σχολή, όπως είναι ο σουρεαλισμός. Ζωγραφίζω όσο και γίνεται, ιδίως τα πορτρέτα, ρεαλιστικά. Φτιάχνω πορτρέτα ρεαλιστικά μόνο στο πρόσωπο και στα σαρκώματα, στη σάρκα και στα ρούχα. Το φόντο είναι ένα θέμα το οποίο μου αρέσει να το αναλύω με το δικό μου τρόπο, ο τρόπος που βλέπω εγώ τα χρώματα. Προτιμώ να είμαι ανοιχτόχρωμα με τα χρώματα, γιατί αρέσουν στον περισσότερο κόσμο. Αλλά γενικά, αν μου ζητήσουν κάποιο πρότυπο συγκεκριμένο, μπορώ να κάνω και αντίγραφο. Δεν έχω πρόβλημα, φτάνει να είναι καλέσθητο. Οι εκκλησίες στις οποίες έχω δουλέψει είναι, θα αρχίσω από τη μεγαλύτερη. Έχω δουλέψει όχι ως αγιογράφος, αλλά ως τεχνίτης, σου και συντηρητής σε κάποια σημεία. Στη μεγάλη εκκλησία του Αγίου Γερασίμου, στην οποία δούλεψα 8 καλοκαίρια. Μετά κάποιες άλλες εκκλησίες, οι οποίες έχω κάνει αποκλειστικά εργατικά μου, είναι ο Άγιος Κοσμάς, που υπάρχει μόνο μία εκκλησία, νομίζω και μία, είναι κοντά στα Πλάκα. Το μικρό κρυσάκι που λέγεται Άγιο Μονδύλιο, το οποίο έχει μέσα και φυτωτό δάπεδο και έργα μικρογλυφικής. Γενικά σε εκκλησίες δεν ασχολούμαι εγώ με το συνεργείο μου, τέλος πάντων, μόνο με εικονογραφήσεις, αλλά και με συντήρηση. Φτιάχνουμε και τέμπλα, ή ένα τέμπλο το οποίο μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα από σαράκι ή χρήζει συντήρησης, αλλά και τέμπλο το οποίο μπορεί να είναι σε καλή κατάσταση και απλά να χρειαστεί χρήσωμα, βάψιμο και οποιαδήποτε άλλη καλλιτεχνική παρέμβαση. Η συντήρηση έχει να κάνει με λάθη του χρόνου. Δηλαδή, ένα βερνίκι το οποίο έχει μπει πριν από 50-60 χρόνια και ο χρόνος το έχει γεράσει και πρέπει να βγει από την επιφάνεια τυπογραφική, η οποία είναι φτιαγμένη με την αγκοτέμπερα και έχει μια μεγάλη διάρκεια και σκληρότητα και μόνο τότε μπορεί εύκολα να συντηρηθεί. Η συντήρηση βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με τις εικόνες, συντηρείται οτιδήποτε είναι φθαρτό. Από ένα πιάτο σπασμένο μέχρι ένα ξύλο το οποίο μπορεί να είναι μια μπιζουτιέρα, μπορεί να είναι μια καρέκλα. Είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα, γι' αυτό και ότι λίγος κόσμος το κάνει. Πρέπει να ασχολήσει με πάρα πολλά χημικά, με υλικά τα οποία κόβεις δάχτυλα, μπορεί να σε ρατσουνίσουν, γυαλόχαρτα, πρέπει να χρησιμοποιείς προστατευτικά μέσα όπως γάντια, μάσκες, γυαλιά. Θέλει πολύ υπομονή, θέλει να έχεις χέρι χειρούργου, να μην κάνεις λάθη, να προσέχεις πολύ το έργο το οποίο κάποιος πριν από σένα, πολλά χρόνια πριν,
έχει επιμεληθεί και έχει δώσει όλη την αγάπη να το φτιάξει.